Μαρινός, Σαϊτιώτης θέλει να γυρίσει. Σέντρα δεύτερο δοκάρι, ευκαιρία, Σίσιτς, γκολ 1-0. Στο 55 ο Πας Γιάννε να ανοίγει το σκορ. Με το Σλοβαίνο το Μύρνες Σίσιτς να σκοράρει. Αυτό που λέγαμε στο πρώτο ημίχρονο, τριτώνει το καλό για το Σλοβαίνο που σκοράρει για τρίτη φορά εναντίον της ομάδας που αγωνίστηκε από το 2004 στο 2005, εναντίον της ΑΕΛ δηλαδή. Θα δούμε ξανά ο Ντάσιος, ο Σίσιτς ψύχρεμα, ωραία κεφαλιά στη γωνία που δεν φύλαγε ο Βιέρα. 1-0 στο 55. Και ένα γκολ που πανηγυρίστηκε βεβαίως, όπως ακούσατε, έξαλλα από τους οπαδούς του ΠΑΣ που βρίσκονται στις παρακείμενες ταράτσες. Κοιτάξτε το ξανά, πάρα πολύ ωραία κεφαλιά. Σκαστή, δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα ο Ουρουγουανός τερματοφύλακας της ΑΕΛ. Ευκαιρία τώρα για τον ΠΑΣ. Ο Σίσιτς πλασάρει 2-0. Με το που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο από τον τραυματισμό του, πλασάρει, κάνει δύο τα τέρματά του. Κοιτάξτε εδώ στο 66 λοιπόν, ο ΠΑΣ Γιάννενα σε αυτή την κόντρα επίθεση εκμεταλλεύεται την τεράστια αδράνεια στην άμυνα της ΑΕΛ. 2-0. Ο Σλοβαίνος σκοράρει για δεύτερη φορά και αναδεικνύεται αν μη τι άλλο σε MVP της ομάδας του ΠΑΣ Γιάννενα αλλά και του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Ακόμα υποφέρει ο Σίσιτς φαίνεται. Παρ' όλα αυτά δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει. Κοιτάξτε εδώ. Παίρνει την μπάλα. Έχει βγει πολύ ο Βιέρα. Εξαιρετικό το πλασέ του Σλοβαίνου στην απέναντι γωνία και πάλι. Με πολύ τεχνική. Κοιτάξτε εδώ. Με τη μία. Εκεί που δεν μπορεί να φτάσει το χέρι του Βιέρα.